Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Χτυπάμε τα σπράδια με μία πρέζα αλάτι να γίνουν μαρέγκα. Προσθέτουμε 2 κουταλιές άχνη και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Χτυπάμε τους κρόκους με την υπόλοιπη άχνη να αφρατέψουν. Για να βλέπετε όλες τις συνταγές, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Προσθέτουμε τη λιωμένη μαργαρίνη και δουλεύουμε. Ενσωματώνουμε σιγά σιγά το αλεύρι με απαλές κινήσεις. Αρωματίζουμε με τις βανίλιες. Προσθέτουμε τη μαρέγκα και ενώνουμε. Χωρίζουμε τη ζύμη σε 2 μεγάλα ταψιά με αντικολλητικό χαρτί. Απλώνουμε και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου για 10 με 12 λεπτά. Χτυπάμε ελαφρώς τα αυγά. Και τα βάζουμε σε μπεν μαρί για 5 με 10 λεπτά να παστεριωθούν. Λιώνουμε τη σοκολάτα σε μπεν μαρί. Αναμειγνύουμε τα αυγά με τη λιωμένη σοκολάτα να ομογενοποιηθούν. Χτυπάμε τη μαργαρίνη που είναι σε θερμοκρασία δωματίου με την άχνη να φρατέψει. Ενσωματώνουμε το κακάο. Αρωματίζουμε τη μαργαρίνη με βανίλιες. Ενσωματώνουμε τη σοκολάτα. Κόβουμε τα κρύα παντεσπάνια σε 5 με 6 ομοιόμορφα κομμάτια. Χρησιμοποιούμε το ένα ως βάση και από πάνω απλώνουμε κρέμα. Καλύπτουμε με ακόμα ένα παντεσπάνι και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία. Καλύπτουμε περιμετρικά το γλυκό με κρέμα και αφήνουμε για τουλάχιστον 6 ώρες στο ψυγείο. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!